Γιατί. Τι έχεις μαζί μου? Τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν έχω μαζί σου. Δεν σε ξέρω. Κάνω απλώς τη δουλειά μου. Έχω εντολή να σε σκοτώσω. Ποιος σου δώσε αυτή την εντολή? Πες μου το όνομά του. Είναι αυτός που σκότωσε το παιδί μου? Αν είναι να πεθάνω τώρα, θέλω να πάρω μαζί μου το όνομά του. Γιατί? Δεν θα σου χρειαστεί στον άλλο κόσμο. Έτσι κι αλλιώς πληρώνομαι πολύ ακριβά για να σκοτώνω χωρίς να μιλάω. Και τώρα καταστρατήγησα αυτή την αρχή γιατί ήθελα να σε δω από κοντά να πεθαίνεις. Από πολύ κοντά. Σκοπεύω γρήγορα και ρίχνω κατευθείαν στην καρδιά. Ρίξα στην καρδιά. Το ήξερα. Το ήξερα και το περίμενα. Γι' αυτό φόρεσα ειδικό αλεξίσφαιρο γυλαίκο με μεταλλική ενίσχυση στην καρδιά. Λυπάμαι. Αν χρησιμοποιείς πάντα τον ίδιο τρόπο για τα εγκλήματά σου, κάποια στιγμή θα την πάθεις. Γιατί δεν με σκότωσες? Εγώ δεν φοράω αλεξίσφαιρο. Γιατί σε χρειάζομαι ζωντανό. Καλά το φαντάστηκα. Αν μπορείς όμως, πιάσε με ζωντανό. Γιατί εγώ προτιμώ να με σκοτώσει. Κύριε διοικητά, κύριε διοικητά, η γυναίκα σας. Τι είναι, Βλάση, τι έπαθε η γυναίκα μου? Δέχτηκε δολοφονική επίθεση. Και σκοτώθηκε. Δεν Βλάση, που να πάρει ο διάολος. Πέθανε η Μάρθα. Αφεντικό, καταστροφή. Γιατί ρε Σιμώ, τι έγινε? Ο ψιθυριστός δεν κατάφερε να σκοτώσει την Αντωνοπούλου. Δηλαδή σκοτώθηκε ο ίδιος, αυτό μου λες? Λέγε ρε Σιμώ. Τον έφαγε η καταραμένη μπάτσα. Είναι νεκρός ο ψιθυριστός, μη σωπαίνεις. Είναι νεκρός, πες μου. Μίλα ρε Βλάση, πέθανε η γυναίκα μου. Γιατί δεν μιλάς, με τρελαίνεις. Η κυρία Μάρθα όχι μόνο δεν πέθανε, κυρία Ταξιάρχε, αλλά κατάφερε να τραυματίσει και να συλλάβει τον δράστη. Συνέλαβε. Το συνέλαβε και τον έφερε εδώ. Όπου να είναι, θα το φέρω εδώ στο γραφείο σας. Αυτός είναι ο εκτελεστής, Λευτέρη. Αυτόν πλήρωσε το κάθαρμα που σκότωσε το παιδί μας, θα σκοτώσει μετά εμένα. Είσαι τραυματισμένη? Με λίγο. Δέχτηκα μια σφαίρα στην καρδιά. Μη με τρελαίνεις. Δεν είσαι πληγωμένη, πού χτυπήθηκες? Σε με φορούσα αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Με ειδική μεταλλική επένδυση στο ύψος της καρδιάς, επειδή ξέρω ότι αυτό το κάθαρμα γουστάρει να ρίχνει μια σφαίρα στην καρδιά. Αλλά με πυροβόλησε από μικρή απόσταση και παρόλα αυτά μου έκανε μεγάλη ζημιά. Έχω ένα μεγάλο πόνο στο στήθος. Τότε πρέπει να πας αμέσως στο νοσοκομείο. Παράτα με, Ελευθέρω, θα πάω στο νοσοκομείο. Εγώ θα κάτσω εδώ, θα μείνω να παρακολουθήσω την ανάκριση. Γι' αυτό τον έφερα να τον ανακρίνεις και να μάθεις ποιος είναι αυτός που ήθελε να με σκοτώσει. Γιατί αυτός είναι το κάθαρμα που σκόρπισε στην πιάτσα την ενθευμένη ηρωίνη. Λοιπόν, βάλ' το κάτω. Βγάλω την ψυχή ανάποδα, αλλά μάθε το όνομα του δολοφόνου του παιδιού μας.